Στοχεύοντα το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντο, αυτό που θα δίνει το διαβατήριο σε Ευρωπαίου φοιτητέ, ολοκληρώνοντα τι σπουδέ του, να έχουν ένα πτυχίο με δυναμική, το οποίο θα προάγει ταυτόχρονα την ταυτότητα, την κουλτούρα και τα ιδεώδη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σύμπραξη Αθηνά, στην οποία μετέχουν πανεπιστήμια από εννέα χώρε, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, εκτιμάται ότι είναι η βάση για τη μελλοντική προσέγγιση των σύγχρονων Ιδρυμάτων Τρίτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρόκειται, συνεπώ για δίκτυα πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη που θα επιτρέπουν στους φοιτητές να λαμβάνουν τίτλο συνδυάζοντας σπουδέ σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλλουν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Στην έδρα του ΕΛΜΕΠΑ, στο Ηράκλειο, σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίε τη τέταρτη τακτική συνάντηση των Πριτάνεων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, που συμμετέχουν στη σύμπραξη με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, να εξηγεί ότι ο επόμενο στόχο είναι η λειτουργία κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, αλλά και η αποκοινού χρήση ερευνητικών υποδομών. Οι φοιτητέ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Αθηνά, να παρακολουθούν μαθήματα που παρέχονται από κοινού με τα άλλα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στη σύμπραξη, τα οποία θα αναγράφονται στην αναλυτική τους βαθμολογία. Θα μπορούν επίσης να μετακινηθούν στις ευρωπαϊκές πόλεις, όπου εδρεύουν τα πανεπιστήμια της σύμπραξη Αθηνά μέσω του Erasmus+, ώστε αφενός να παρακολουθήσουν διαλέξεις και εργαστήρια που τους ενδιαφέρουν, αλλά και αφετέρου, ώστε να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλέ πρακτικέ με του συναδέλφου του από τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Στη Σύμπραξη Αθηνά, μετέχουν νέα συνολικά πανεπιστήμια από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και το ΕΛΜΕΠΑ από την Ελλάδα, που με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω τη Σύμπραξη στοχεύουν και στην παραμονή στι χώρε των νέων επιστημόνων, που στη διάρκεια τη οικονομική κρίση επέλεγαν να βρεθούν είτε στην Αμερική είτε στην Ασία.